Διεθνή ημέρα νοσηλευτών, νοσηλευτριών χθες, 12 του μήνα, και ένα συνέδριο το οποίο διεξάγεται στα Χανιά, τριήμερο, ξεκίνησε χθες, ολοκληρώνεται 15 του Μάη. Είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Ένας ρόλος πάρα πολύ δύσκολος, ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο, έτσι όπως προκύπτει και στις μέρες μας. Ανακοινώσεις και μηνύματα χθες από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, από τους συλλόγους των εργαζομένων, από την περιφέρεια, από το Δήμο και με λοιπά. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου από το Ηράκλειο, τον κύριο Βαγγέλη Παπαδάκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Παπαδάκη, εντάξει, χθες με την έναρξη του συνεδρίου ήταν και κομματάκι δύσκολο να τα πούμε, αλλά μπορούμε ωστόσο αυτή την κουβέντα να την κάνουμε σήμερα. Για ένα επάγγελμα, για μια επιλογή από τη δική σας την πλευρά, που σας φέρνει καθημερινά απέναντί μου, εκτεθειμένη για να το ξεκινήσω από εκεί και να το πάω ανάποδα, οι νοσηλευτές πάντα απέναντι στους ασθενείς, απέναντι στους συνοδούς, απέναντι στην αρρώστια, πάντα απέναντι, Θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω από την αρχή, να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους από όλα τα μέλη της Ελλάδας και από το εξωτερικό που έδωσαν δυναμικό παρόν χθες και συνεχίζουν να δίνουν στα Χανιά, γιορτάζοντας ημέρα του νοσηλευτή, παγκόσμιο εορτασμό αφιερωμένοι στους νοσηλευτές, τους σύγχρονους ήρωες, με τη σημαντική και διαρκή συνεισφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους πολίτες της χώρας, που σε συνεργασία με τους γιατρούς και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, με δεξιότητες, γνώσεις, αυταπάρνηστα σωτησία, κατάφεραν να κρατήσουν όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τον Γεράκη, απέναντι στην πρωτοφανή αυτή η υγειονομική κρίση της COVID-πανδημίας, μια πανδημία που προέβαλε ακόμα περισσότερο, κυρία Ντουγεράκη, το σημαντικό ρόλο του νοσηλευτή, αναγνωρίζοντας ότι οι νοσηλευτές είναι η ραχοκοκαλιά, η καρδιά, η ψυχή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι πραγματικά συγκινητικό, μετά από 2 και παραπάνω χρόνια περιορισμών και συνεχούς αντιδιοτελούς αγώνων για την αντιμετώπιση γύρω της πανδημίας και την προάσπιση της υγείας των συνανθρώπων μας, οι νοσηλευτές σήμερα να γιορτάζουμε ελεύθεροι, περισσότερο ελεύθεροι, αυτή την πολύ σημαντική ημέρα για μας. Σύγχρονοι ήρωες. Σύγχρονοι ήρωες. Είναι προβληματικό. Η ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το εισπράτετε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Παπαδάκη? Ακριβώς αυτό λοιπόν θέλω να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή, ότι ενώ όλοι οι διεθνείς οργανισμοί καλούν τους υπεύθυνους για τις πολιτικές υγείας να επενδύσουν στους νοσηλευτές, ώστε τα συστήματα υγείας να γίνουν βιώσιμα και να εξελιχθεί περισσότερο προς όφελος όχι των νοσηλευτών, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Και αυτό είναι και το φετινό θέμα του Παγκόσμιου Εορτασμού από το Διεθνές Συμβούλιο των Νοσηλευτών. Δηλαδή, και εμείς το ζητάμε αυτή τη στιγμή, ζητάμε δηλαδή και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, από την πολιτεία να αναγνωρίσει περισσότερο την προσφορά των νοσηλευτών, προχωρώντας με τη βοήθεια του Επιμελητηρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος την ικανοποίηση των δικαίων ετοιμάτων του κλάδου, όπως είναι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, η επικαιροποίηση, η αναβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά και όλων αυτών των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στην υγεία, στελεχώνοντας κατάλληλα όλες τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ισχυροποιώντας το ρόλο του νοσηλευτή, αναπτύσσοντας δηλαδή και βελτιώνοντας σε όλα τα επίπεδα τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και συνεργαστική μετάσταση, έτσι ώστε ο ασθενής να λαμβάνει τις υπηρεσίες υγείας που του αξίζουν. Δεν μηδενίζω, έχουν γίνει προσπάθειες, χρειάζεται όμως ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Το κομμάτι της φροντίδας είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει οι κυβερνήσεις και η δική μας κυβέρνηση να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της κρίσης, της
της υγειονομικής κρίσης. Φαίνεται τουλάχιστον από τις πολιτικές που ακολουθούνται. Φαίνεται τουλάχιστον από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Φαίνεται τουλάχιστον μέσα από την πολιτική του φύγε εσύ, έλα εσύ. Και έτσι όπως καταγράφεται με τις συμβάσεις, με τους επικουρικούς, με αυτά τα οποία γίνονται μέσα στον χώρο των νοσοκομείων, ότι μόνο σύγχρονοι ήρωες δεν είσαστε ή δεν αντιμετωπίζεστε καλύτερα ως σύγχρονοι ήρωες, κύριε Παπαδάκη. Το αντίθετο πάντα σας έχουμε απέναντι. Ακούστε, κυρία Δουγεράκη, εμείς ως επιμελητήριο και ως τοπικό επιμελητήριο, ως παράδειγμα, προσπαθούμε να δίνουμε το στίγμα μας και να καταθέσουμε τις προτάσεις των συναδέλφων και το σωστό χρόνο σε νομοσχέδια τα οποία μας αφορούν, σε νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία. Έγινε παρέμβαση και στην Υπουργό και στην αναπληρώτρια Υπουργό όσον αφορά το πρόσφατο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θεωρήσαμε πολύ σημαντικό ότι δεν μπορεί να μην έχουν προτεραιότητα οι νοσηλευτές, οι δικευμένοι νοσηλευτές στις δομές, σε θέματα προσλήψεων, σε θέματα στελέχωσης στις πρωτοβάθμιες υγειονομικές δομές. Κάναμε την παρέμβασή μας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την παρέμβασή μας όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη. Και αυτό δεν είναι στο πλαίσιο του συντεχνιακού. Ξέρετε, όπως σας είπα και προηγουμένως, εσείς οι ίδια δεχτήκατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αναγνωρίσατε, να πω καλύτερα, με καλύτερη λέξη αναγνωρίζετε, οι νοσηλευτές αποτελούν την ψυχή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εάν το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι σωστά φιλοχωμένο, οι νοσηλευτές δεν είναι εκπαιδευμένοι σωστά, έτσι, δεν καλύπτονται τα πόστα οι υγειονομικές δομές όπως πρέπει, τότε ποιος την πληρώνει, η κυρία Δουγεράκη? Θεωρώ ότι την πληρώνουν οι ίδιοι ασθενείς. Οι ίδιοι ασθενείς δεν θα έχουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και φροντίδα που τους χρειάζεται. Μα ούτως ή άλλως, μέσα σε όλα αυτά τα ευτράπελα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ό,τι βιώνει ο καθένας από εμάς, κύριε Παπαδάκη, ο κυματοθράφστης πάντα εσείς είστε, ο νοσηλευτής, η νοσηλεύτρια. Εσείς είσαστε πάντα εκείνος ο οποίος, εκείνοι οι οποίοι με όμικρον γιώτα μας κοιτάτε στα μάτια. Εσείς είσαστε που εισπράτετε όλο αυτό που περιγράψατε από μόνο σας πριν από λίγο. Ποιος την πληρώνει? Ο ασθενής. Τι την πληρώνει? Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο με τους φορείς οι οποίοι σχεδιάζουν τις πολιτικές υγείας, έτσι ώστε οι ασθενείς, οι λήπτες των υπηρεσιών υγείας να έχουν τις υπηρεσίες φροντίδας που τους αξίζουν, όπως σας είπα στην αρχή. Ένας ρόλος δύσκολος, μια επιλογή δύσκολη. Τώρα το να επενδύσεις στην νοσηλευτική, να σεβαστείς τα δικαιώματα, να διασφαλίσεις την υγεία, αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο από την ίδια την πολιτεία. Όταν για τα απλά, τα τέλος πάντων εκείνα τα οποία λες ότι αυτά, βρε παιδιά, είναι ευκόλως εννοούμενα, δεν προχωράς σε αυτά, δηλαδή ακόμα και για τα εργασιακά σας δικαιώματα, τότε βλέπεις ότι εδώ οι αδυναμίες είναι πολλές, οι επιλογές είναι άλλες και τελικά αλλού οδηγείσαι, κύριε Παπαδάκη, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οργανωμένα όλοι οι φορείς να καλούνται, όχι μετά τις λήψεις των αποφάσεων, αλλά πρώτη λήψη των αποφάσεων, να συνεργάζονται έτσι ώστε το αποτέλεσμα μιας πολιτικής να είναι το επιθυμητό, να μην υπάρχουν αριθμίες. Μάλιστα. Εγώ όμως, παρένθεση, δεν θέλω, σας ξαναλέω, να μηδενίσω, αλλά δεν μπορούμε, τρέχουν πολύ γρήγορα, οι εξελίξεις στον χώρο της νοσηλευτικής είναι πολύ γρήγορες, δέχεται συνεχής προκλήσεις στη νοσηλευτική και εξελίσσεται τεραγδαία, με αποτέλεσμα να καθίσεται επιτακτική και η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο πολιτικής, αλλά και σε επίπεδο επιστημονικής και τεχνολογικής παρακολούθησης των εξελίξεων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αυτή την φορά
έτσι, δίνοντας ένα ιδιαίτερο στίγμα και ως τοπικό επιμελητήριο, ως και ως Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, γιορτάζουμε μέσα στο πλαίσιο του συνεδρίου του 15ου Πανελλήνιου Επαγγελματικού και Επιστημονικού Συνελήψης Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο φιλοδοξούμε το συνέδριο αυτό να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή της γνώσης, αλλά όχι μόνο, διεγείροντας και την ψυχή και το πνεύμα όλους τους συναδέλφους, να τους γεμίσει με γνώσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, στις σύγχρονες απαιτήσεις, η οποία και η πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει σε αυτό. Μα πρωτίστως αυτή, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση για να είναι ξεκάθαρος, διακριτός ο δικός σας ο ρόλος, ο επαγγελματικός, ο επιστημονικός μέσα στο χώρο της υγείας. Πρωτίστως λοιπόν αυτή. Επίσης θα μου αφήσετε ένα λεπτάκι να ευχαριστήσω, γιατί οφείλω να το κάνω αυτό, τους χορηγούς μας, οι οποίοι μας βοήθησαν ώστε αυτό που εμείς λέμε κριτική φιλοξενία να το κάνουμε πράξη στα πλαίσια της διοργάνωσης του 15ου συνεδρίου των νοσηλευτών. Καλωσορίσαμε λοιπόν στο 15ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο τους συναδέλφους από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, με ρακί, με αντικριστό αρνί και κρασί και με δέσματα, πολλά από τα οποία είναι χορηγίες από τοπικές επιχειρήσεις, να φανταστώ, χωρίς να αναφέρουμε τα ονόματά τους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και αυτό είναι μια ένδειξη αγάπης, μια ένδειξη εκτίμησης προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, στους ανθρώπους που με αυτοθυσία πολλές φορές παραμένουν στο καθήκον απλήρωτη πολλές φορές για να καταφέρουν να προασπίσουν, να διασφαλίσουν τα αυτονόητα. Να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πραγματικά, πολλές φορές έχουν έρθει μακριά από τις οικογένειές μας, μακριά από τα σπίτια μας, σε εξαγγελματικά ωράρια να προσπαθούμε, να παλέψουμε για να κάνουμε τι, να κάνουμε το καθήκον μας. Νιώθουμε περήφανοι, αλλά θέλουμε και από την πολιτεία, κυρία Μιγεράκη, την υποστήριξή της. Αυτό που είπατε στην αρχή, αυτά τα οποία είπαμε από την αρχή για να μπορέσετε να έχετε εκείνο το ρόλο που σας αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας από τον 984.